Αχδαίες είναι οι δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση της Πάτρας. Μιχάλη Τεζάρη, ποινική δίωξη και για ανθρωποκτονία, για απόπειρα ανθρωποκτονίας της Τζορτζίνας, ασκήθηκε κατά της Πισπυρίγκου, η οποία καλείται τώρα να προχωρήσει σε συμπληρωματική απολογία. Μάρκο, να δολοφονήσει μέσα στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο που νοσηλευόταν την κόρη της Τζορτζίνα, επιχείρησε η Ρούλα Πισπυρίγκου, χωρίς όμως να τα καταφέρει χάρη στην άμεση παρέμβαση των γιατρών, σύμφωνα με το συμπέρασμα της εισαγγελίας, και ως εκ τούτου υπεδοκτών ως εκ των υστέρων, που κατηγορείται πως τελικά κατάφερε να σκοτώσει το άτυχο παιδί με χρήση κεταμίνης μέσα στο νοσοκομείο. Κλήθηκε για αύριο το πρωί να δώσει συμπληρωματική κατάθεση. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα δίωξη αυτής της ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, η 9χρονη, ενώ νοσηλευόταν μέσα στο νοσοκομείο, υπέστη καρδιακή ανακοπή, η οποία όμως δεν αποδίδεται της παθολογικά αίτια, αλλά σε εξωτερική παρέμβαση και δι της ίδιας της μητέρας. Κατάφερε τότε όμως να παραμείνει στη ζωή χάρη στην άμεση παρέμβαση των γιατρών, οι οποίοι την επανέφεραν, αλλά όπως προκύπτει σύμφωνα με την εισαγγελία πάντα, η Ρούλα Πισπυρίγκου προσπάθησε από τότε να σκοτώσει το παιδί της. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη Τεζάρη.